και με το πλοίο και με το προσφυγικό. Παναγία Τιστίνου, ναι. Ναι. Για, σχετικά με το Παναγία Τιστίνου, ναι, είναι σε εξέλιξη διαδικασία και από τους δίτες και από τα άλλα συνεργεία και τα ρημουλικά, έτσι ώστε να δημιουργηθούν οι ασφαλείς προϋποθέσεις για να αρχίσει ενδεχομένως σήμερα ή τις επόμενες μέρες η απάντηση των υδάτων, ώστε να επανέλθει το πλοίο στην κανονική του κατάσταση και να μπορεί μετά να κινηθεί η διαδικασία μεθόρμησης για να μεταφερθεί εκτός λιμένα Πειραιά. Εσείς είχατε την πληροφορία ότι το πλοίο έμπαζε νερά από τις 18 Απριλίου, όπως λέγεται ότι υπήρξε σχετική ενημέρωση από τον ΑΤΕ. Αυτό που συνέβη εχθές το πρωί είναι αντικείμενο διερεύνησης και σχηματίζεται και δικογραφία όπως έχει ήδη ανακοινωθεί. Το πλοίο ένα χρόνο τώρα είχε μια ελαφρά κλίση. Είχε κάποια νερά, τα δικά του νερά εν πάση περιπτώσει, και γι' αυτό είχε αυτή την ελαφρά κλίση ένα χρόνο τώρα. Μέχρι και εχθές το πρωί που τα συνεργεία της επιθεώρησης πλοίων του Υπουργείου Ναυτιλίας, του Αρχηγείου του Λιμενικού Σώματος, για μια ακόμα φορά μετέβησαν εκεί και το έλεγξαν. Δεν υπήρχε καμιά διαφοροποίηση στην κλίση μέχρι και χθες το πρωί, ένα χρόνο τώρα. Από τις 18 του μηνός που ο πρόεδρος του ΝΑΤ απέστειλε αυτή την επιστολή, για την οποία έχει γίνει μια συζήτηση τέλος πάντων, η επιθεώρηση πλοίων πήγε και ξαναπήγε και διαπίστωσε ότι η κλίση παραμένει η ίδια. Μακροσκοπικά βέβαια, διότι από την κατάσταση του πλοίου, από το νομικό καθεστώς, από το γεγονός ότι δεν είχε ούτε ρεύμα, ούτε πλήρωμα, ούτε τίποτα, δεν μπορούσε να μπει και να κάνει διαδικασίες άλλου τύπου ελέγχων. Κύριε Υπουργέ, υποψιάζεστε δολιοφθορά, αυτό περιγράφεται. Υποψιάζεστε δολιοφθορά, περιγράφεται κάτι τέτοιο ως ενδεχόμενο να συνέβη κάτι ανορθόδοξο. Δεν είναι στην δική μου θέση ευθύνη να πω κάτι τέτοιο και να δημιουργήσω ένα προθύστερο σε σχέση με ζητήματα που η ανακριτική διαδικασία θα εντοπίσει. Όμως πράγματι επισημαίνουν οι πάντες και οι επαείοντες ότι μέσα σε μισή ώρα 25.000 τόνοι νερού να εισρεύσουν στα μηχανοστάσια του πλοίου, αυτό δεν μπορεί να εξηγηθεί με βαθμιαία φθορά ή ρηγματώσεις του πλοίου. Αυτό είναι εκτίμηση που στο λιμάνι αυτή τη στιγμή όλοι οι γνωρίζοντες και οι ειδικοί την κάνουν και αυτή μπορώ να σας μεταφέρω. Άρα ζητάτε να διερευνηθεί και αυτή η εκδοχή ότι συνέβη κάτι, το λέω με την πιο επίοικη προσέγγιση, ανορθόδοξο. Προφανώς περιγράφεται κάτι στα όρια της δολιοφθοράς, επιμένω. Ζητάτε να διερευνηθεί. Ναι, εγώ δεν επιμένω γιατί δεν μπορώ να είμαι βέβαιος. Απλώς περιγράφω ένα γεγονός, ότι μέσα σε μισή ώρα, ενώ εχθές το πρωί και στον έλεγχο που έκανε η επιθεώρηση πλοίων και η αξιωματική του λιμενικού σώματος, δεν υπήρχε καμία διαφοροποίηση, όπως ήταν το πλοίο ένα χρόνο τώρα στο λιμάνι του Πειραιά με αυτή την ελαφρά κλίση, μετά τις 10 η ώρα, σε διάστημα μισής ώρας συνέβη ό,τι συνέβη και οι παρεμβάσεις, και πρέπει να το τονίσουμε, ήταν έγκαιρες και το πλοίο σώθηκε και δεν βυθίστηκε, δεν ανετράπη. Και αυτό χάρη στις παρεμβάσεις τις πολύ γρήγορες όλων των συναρμοδίων φορέων του λιμενικού σώματος συμπεριλαμβανομένου. Δεν υπάρχει αδιαφορία και απραξία όπως θέλει ο κ. Κεδίκογλου στη σχετική του δήλωση να παρουσιάσει. Υπάρχουν ενδείξεις ότι κάποιος προκάλεσε το γεγονός αυτό, δηλαδή ήθελε κάποιος να βυθίσει το πλοίο, για να συνεχίσω λίγο τη σκέψη του Χρήστου. Αντιλαμβάνεστε, το είπα και πάλι δύο φορές, η δική μου θέση ευθύνης δεν μπορεί να ανοίξει αυτή τη στιγμή ζητήματα που θα τα ανοίξει η ανακριτική διαδικασία. Φύλακας είχε οριστεί με τον επίσημο τρόπο στο πλοίο από τον ΝΑΤ, δύο φύλακες. Εχθές το πρωί ο φύλακας, ο υπεύθυνος, δήλωσε ο ίδιος κάποια αδιαθεσία και έφυγε να πάει στο νοσοκομείο. Εκείνη την ώρα που συνέβη το γεγονός, αυτή η γρήγορη δηλαδή εξέλιξη, ο φύλακας δεν ήταν στο πλοίο.
Αυτό επίσης έχει κατατεθεί στην δικογραφία, είναι μια πληροφορία που σας τη μεταφέρω. Ο πλειοκτήτης είχε αρνηθεί να είναι μεσεγγιούχος όπως του είχε ζητήσει το ΝΑΤ. Εφαρμόστηκε ο νόμος 2881 και το ΝΑΤ και ο ΟΛΠ έχουν κινήσει από το Δεκέμβριο τη διαδικασία της μεθόρμησης του πλοίου σε άλλο λιμάνι. Αυτή η διαδικασία περιλαμβάνει διαγωνιστικά στάδια κλπ. Δεν είχε ολοκληρωθεί και αυτό που συνέβη ήταν κάτι που μελετάτε για ως προς τις αιτίες του, αλλά δεν συνιστά αδιαφορία και απραξία του Υπουργείου ή κάποιων άλλων υπηρεσιών. Πότε το πλοίο θα φύγει, κύριε Υπουργέ? Παρακαλώ. Ναι, κύριε Δρίτσα, λέμε πότε το πλοίο θα φύγει από εκεί, δηλαδή πότε θα υπάρξει δυνατότητα ρημούλκησης. Κοιτάξτε, οι τεχνικές ανάγκες θα αναδειχθούν μέρα με τη μέρα. Σας λέω, αυτή τη στιγμή τα συνεργεία για οι δίτες εργάζονται για να εξασφαλίσουν όλες εκείνες τις προϋποθέσεις ώστε να ακολουθήσει η απάντηση του νερού, που είναι και αυτή η διαδικασία. Θα χρειαστούν μερικές μέρες. Δεν μπορώ να τις προσδιορίσω εγώ, είναι θέμα των τεχνικών συνεργείων. Και μετά από αυτό, εφόσον όλα κυλήσουν ομαλά και δεν υπάρχει κανένα απρόοπτο, θα είναι σε θέση το πλοίο να είναι ξανά στην σωστή του θέση, ώστε να κινηθεί, να ολοκληρωθεί η ήδη δρομολογημένη διαδικασία μεθόρμησής του από τον ΟΛΠ και από τον ΝΑΤ. Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, τελευταίο, επειδή ξέρω ότι είστε και άνθρωπος... Να έχουν ολοκληρωθεί όλα αυτά, είναι μέσα σε ένα σχεδιασμό που είναι σε εξέλιξη. Κάτι τελευταίο, επειδή ξέρουμε ότι είστε και άνθρωπος που έχει την αίσθηση του χιούμορ, αν και βέβαια με τις τελευταίες εξελίξεις δεν είναι να κάνει χιούμορ κανείς. Πολλοί συνάδελφοί μας παρομοιάζουν ή αξιοποιούν το θέμα με την Παναγία της Τίνου για να το παρομοιάσουν συμβολικά ή μεταφορικά και με τη διαπραγμάτευση, την αξιολόγηση και τις πολιτικές εξελίξεις. Φοβάστε ότι μπορεί να υπάρξει κάποιο ναυάγιο, η δική σας εκτίμηση, και να πάμε και σε πολιτικό και οικονομικό αδιέξοδο? Τα ναυάγια έχουν αιτίες, ας τις αναζητήσουμε. Και νομίζω ότι όσο μπορώ ανταποκρίνομαι και στην έκκλησή σας να κάνουμε και χιούμορ. Είναι ναυάγιο οι διαπραγματεύσεις, γιατί κύριε Δρίτσα, με πληροφορίες από το Μαξίμου λένε ότι δεν είμαστε σε αυτή τη φάση, ότι δεν είναι ναυάγιο, δηλαδή το γεγονός ότι έχει κλείσει το πακέτο των 5,6 ουσιαστικά, δεν θεωρείται το πρώτο πακέτο, δεν θεωρείται ναυάγιο. Μα αντίθετα, η χώρα μας διεκδικεί αυτή τη στιγμή και η κυβέρνησή μας την τεκμηριωμένα την κατοχήρωση του επιχειρήματος ότι εμείς έχουμε ανταποκριθεί πλήρως σε μια συμφωνία επώδυνη, σε μια συμφωνία πάρα πολύ δύσκολη και με σειρά σκληρών μέτρων. Από αυτή την άποψη είναι αδιανόητο να τίθενται ζητήματα νέου κύκλου διαπραγμάτευσης για νέα μέτρα. Σε αυτό είμαστε απολύτως σταθεροί και καλούμε τους δανειστές και την ευρωπαϊκή πλευρά και την πλευρά του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου να ανταποκριθούν στις δικές τους υποχρεώσεις που αυτές τώρα κρίνονται. Η ελληνική κυβέρνηση ήδη έχει ανταποκριθεί. Ως προς αυτό, λοιπόν, πράγματι αυτό δεν είναι ναυάγιο. Λέω για αιτίες που μπορούν να προκαλέσουν τεχνητό ναυάγιο. Αυτό το απευχόμαστε και σταθερά κρατάμε τη στάση που οφείλουμε να κρατήσουμε. Λοιπόν, κύριε Δρίτσα, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για την συνέντευξη. Να πω μόνο ότι και στην μετακίνηση των προσφύγων και των μεταναστών από το λιμάνι του Πειραιά συνεχίζεται η διαδικασία και σήμερα θα αναχωρήσουν περίπου 400 και μέχρι το τέλος της εβδομάδας φαντάζομαι ότι θα προσθεθούν και άλλοι 600-800. Δεν άδειασε το λιμάνι πριν το Πάσχα, αλλά αμέσως μετά φαντάζομαι ήδη εκτονώθηκε σε μεγάλο βαθμό. Μετά το Πάσχα φαντάζομαι ότι θα ολοκληρωθεί όλη αυτή η μετακίνηση των ανθρώπων που παραμένουν ακόμα στο λιμάνι. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Δρίτσα. Να είστε καλά, κύριε Δρίτσα.